Καλημέρα σε όλες, γεια σας, τι κάνετε. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα vlog. Θα πάω να κάνω μια περιποίηση προσώπου από τα Vivify, τα οποία είναι κέντρα δυνατίσματος και έχουν σχέση με την ομορφιά και με το ευζήν γενικότερα. Και με έχουν καλέσει για μια περιποίηση προσώπου. Θα σας πάρω μαζί μου για να σας δείξω και το χώρο και το τρόπο που θα περιποιηθούν το πρόσωπό μου. Και ελπίζω να σας αρέσει. Τα λέμε σε λίγο. Κάνουμε πρώτα το μακιγιάζ για να καθαρίσω make-up, το ζωή σου, οτιδήποτε γενικά έχει έτσι τώρα στην επιδερμίδα. Για να κάνω το διαγνωστικό στη συνέχεια, πρέπει να έχω καθαρό τερματάκι. Πες ότι είναι ένας υπέρυκος αυτή τη στιγμή που γίνεται στην επιδερμίδα. Με την κεφαλή τη συγκεκριμένη, κάνουμε υπέρυκο στην επιδερμίδα για να δούμε τις πιο βαθμές τη βάδες. Διέψε εσύ στην εικόνα. Πόσο κοντά θα τη σημάσω. Ωραία. Είναι τα πάντα, έτσι. Δεν μας αρέσει. Ναι, πω πω. Οι πόροι, όλα. Αγγεία, όλα. Λοιπόν. Εδώ. Σταματάμε και τώρα ξεκινάμε να δούμε υγρασία, δυσχρωμίες, κολαβώνες είναι σε ελαστίνη και η παρότητα. Θα δούμε τι ποσοστά να στείλουμε στην παρότητα. Μία φωτογραφία. Και 4 εξετάσεις. Βάζει όλα αυτά τα δεδομένα. Ακριβώς. 35%. Βλέπουμε ότι στα επίπεδα της λιπαρότητας, γενικά νιώθεις το δέρμα σου στο τάφε εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι είναι αρκετά λιπαρό και αυτό φαίνεται. Είμαστε στο μάξιμο. Το κομμάτι της λιπαρότητας. Αυτό είναι καλό από τη μια γιατί προστατεύει το δέρμα, δεν είναι ευαίσθητο. Κακό από την άλλη γιατί υπάρχει βαρύτητα και θα επέλθει πιο γρήγορα η χαλάρωση. Οπότε μπορούμε να εξισορροπήσουμε, δηλαδή κρατάμε ένα δεδομένο ότι έχουμε λιπαρότητα και θέλουμε λίγο να εξισορροπήσουμε το σμίγμα. Λοιπόν, δυσχρωμίες. Στεφανιακά μπορεί να μην υπάρχουν και να μην είναι έντονες. Εδώ επειδή μας το δίνει λίγο πιο βαθιά ή κάποια κυρία να τα έχει επιφανειακά πολύ έντονα και να φαίνεται. Και στο βάθος να είναι ακόμη πιο δυνατά. Λοιπόν, εμείς εδώ μόνο το ποσοστό που βλέπω είναι ότι δεν έχεις καταρχάς ενδοβάθη πρόβλημα. Ό,τι είναι τώρα που θα σχηματιστεί από τον ίδιο φυσικό σου περνάει ο χρόνος, είναι λογικό. Αλλά δεν είναι ευπαθή το πρόβλημα. Είναι κάτι που με μία απόξηση, παράδειγμα, μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Κολαγώνες είναι μετά τα 24, πέφτουν κατακόρυφα. Το κολαγόνο είναι το βασικό αντιγυραντικό συστατικό στην επιδερμίδα, στο κύτταρο γενικά. 25 είναι πολύ χαμηλό για την ηλικία μας. Γιατί είμαστε, ναι, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οπότε εδώ αυτό που με κρούει το πόδο αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να σου δώσω τροφή μικρομοριακού βάρους για να φτάσουμε μέχρι το χώριο. Η ελαστικότητα συνεπάγεται με κολαγόνο, που δεν υπάρχει κολαγόνο να υπάρχει ελαστικότητα, οπότε λογικά θα είμαστε και εκεί. Στα αρκετά χαμηλά επίπεδα, 22
Και για τον λόγο το αληθές είναι 22. Δηλαδή είμαστε στα πιο χαμηλά επίπεδα και στην Ελαστίνη. Θα πάμε να δουλέψουμε μία διπλή αγωγή οπωσδήποτε. Θα κάνουμε ένα πολύ καλό καθαρισμό, λίγο πιο βαθιά θα μπούμε στην στιβάδα και μετά σκέφτομαι δύο επιλογές. Να δω ποιες από τις δύο όταν θα μπούμε μέσα θα σου κάνω και εκπλήξη από τις δύο θα δουλέψουμε. Τέλεια, ναι. Έχουμε να δουλέψουμε τρία στάδια, έτσι. Mm-hmm. Έχω εδώ γύρω στα 15 προϊόντα τα οποία και τα 15, λοιπόν, θα ξεκινήσω με καθαρισμό, θα τα βγάλω φυσικά ένα-ένα όλα να τα εξηγώ την ώρα που θα το εκτελώ. Λοιπόν, ξάπλωσε αγάπη μου. Που έχουμε κάνει τον ντεμακιγιάζ, θα συνεχίσουμε με peeling, το οποίο θα απομακρύνει ό,τι νεκρά κύτταρα υπάρχουν πολύ επιφανειακά και κεράτινη στιβάδα. Για να φτάσω στην πρώτη στιβάδα μέχρι και το χώριο εντοβάθι, θα δουλέψω την θερμομάσκα. Με τη θερμομάσκα έχουμε τριπλή δράση. Η θερμομάσκα μας είναι αυτό εδώ. Okay. Την οποία την έχω ρυθμίσει, ωραία, να φτάσει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, μέχρι να ξεκινήσω να βάλω εγώ τα προϊόντα και μετά θα την αφήσουμε για 4 με 5 λεπτάκια. Και τι επιτυχάνουμε με τη θερμομάσκα? Λοιπόν, με τη θερμομάσκα επιτυχάνουμε το εξής. Πρώτον, βαθύς καθαρισμός. Mm-hmm. Τα συστατικά που βλέπω της Μαρικόρ είναι η Μαρικόρ, μια γαλλική εταιρεία, η οποία έχει 100% φυτικά συστατικά. Έτσι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο. Ότι υπάρχει 47 βασικά θρεπτικά συστατικά, τα οποία θα τα διεισδύσουμε στην επιδερμίδα μας να μας δώσουν υγρασία, ελαστικότητα, κολαγόνο, όλα αυτά τα συστατικά τα περιέχουν τα προϊόντα αυτά τα συγκεκριμένα. Το συγκεκριμένο το προϊόν που θα βάλω είναι το Vital Essence. Είναι η πρώτη αβούλα, ο πρώτος ορός που θα δουλέψω. Περιέχει όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα οποία θα τα δουλέψω και θα τα αφήσω να μείνουν στην επιδερμίδα. Δηλαδή πέρα από τη μάσκα θα έχουμε και το προϊόν. Ακριβώς. Το προϊόν αυτό είναι αυτό που θέλουμε να διεισδύσουμε, έτσι. Μυρίζει πολύ ωραία. Βασίζονται και στην αρωματοθεραπεία τα προϊόντα της Μαρκόρ. Λοιπόν, το δουλεύουμε πάρα πολύ καλά να απορροφηθεί σχεδόν όλο το προϊόν. Αφού έχουμε καθαρίσει καλά, τώρα δίνουμε την τροφή την οποία θέλουμε να διαδιστήσουμε λίγο πιο βαθιά. Εκτός αυτό η θερμομάσκα έχει και την άλλη δράση. Μετά το προϊόν το συγκεκριμένο, το Vital Essence που έχω βάλει, θα βάλω ένα δεύτερο προϊόν, ειδικό gel, το οποίο ρυθμίζει και εξισορροπεί το σμίγμα. Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε? Η θερμομάσκα από κάτω θα μπει ένα ειδικό πανάκι βρεγμένο, με τη δράση των υδρατών θα μας ανοίξει τους πόρους και έτσι διεισδύει το προϊόν που μας φτάνει στο κομμάτι της ενυδάτωσης και το τζέλ το δεύτερο, το ειδικό, για να ανοίξει πόρους, να διεισδύσει και να βγάλει στην επιφάνεια όλο το σμίγμα και τη λιπαρότητα. Λοιπόν, μετά το Vital Essence έχουμε το τζέλ ενυδάτωσης και καθαρισμού. Αρκετή ποσότητα. Αυτό είναι πολύ δροσερό. Που έχω βάλει το ειδικό τζέλ μας, τώρα θα βάλω την ειδική μας κούλα, την οποία την έχω βρέξει από πάνω. Τέλεια. Η θερμομάσκα μας έχει ζεσταθεί. Είναι έτοιμη και μπαίνει και αυτό.
από πάνω. Τη θερμότητα τη νιώθεις? Mm-hmm. Τέλεια. Θα την αφήσουμε από 4 μέχρι και 7 λεπτά. Ανάλογα με τη θερμότητα που έχω, την παρακολουθώ φυσικά. Και αναμένουμε στο πρώτο στάδιο. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τη θερμομάσκα. Αυτό στην ουσία είναι σαν προεργασία για το μηχάνημα. Ακριβώς. Λοιπόν. Αφαιρούμε το προϊόν. Είναι η αίσθηση στο πρόσωπο. Πολύ μαλακό το νιώθω ήδη. Συνεχίζουμε. Δύο σταγόνες. Έχει πάρα πολύ μαλακά. Αλλά εμένα μου αρέσει. Έχει, ναι. Έχει μέσα και καμφορά. Είναι θερεό, ναι. Είναι, ναι. Συνεχίζουμε στο δεύτερο στάδιο, στον διπλό ιονισμό. Το ειδικό τζέλ θα μπει γύρω από τα ματάκια. Έχουμε θετικό και αρνητικό πόλο, ούτως ώστε να ιονίσω, γι' αυτό λέμε και διπλό ιονισμό, τα συστατικά για να τα διεισδύσω πιο βαθιά. Εφόσον έχουμε τελειώσει, αφαιρώ το προϊόν με την κρεμούλα και τα ματάκια. Έξτρα τροφή στην επιδερμίδα, πριν βάλω τη μασκούλα για 20 λεπτάκια. Αφού κάναμε και το μασαζάκι στο καλαμπτικό, θα βάλουμε τη μασκούλα μας για 20 λεπτά. Τέλεια. Αφαιρέσαμε και τη μασκούλα. Αίσθηση στο πρόσωπο. Αναλαφρό, ανυδατωμένο και δεν ξέρω στην όψη πώς είναι, αν είναι λαμπερό. Θα το δω μετά. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Mm-hmm. Λοιπόν, κρέμα τελειώματος.
Τέλεια. Αυτό ήτανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε. Φαίνεται μεγάλη διαφορά. Το πριν και το μετά. Και για όσους μείνατε μέχρι το τέλος, εξασφάλισα για εσάς με την ευγενική χορηγία το Vivify Beauty Lab την περιποίηση που είδατε στο βίντεο μου, αξίας 150 ευρώ. Οπότε μία τυχερή θα κερδίσει αυτή την περιποίηση. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το link του διαγωνισμού κάτω στο description box, το οποίο δεν θα γίνει στο κανάλι μου, αλλά θα υπάρχει στο site μας, tsamarasisters.com. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει διαγωνισμός και εκεί πέρα θα υπάρχουν οι όροι. Κάτω στο description υπάρχει το link του διαγωνισμού. Πείτε να ακολουθήσετε τα βήματα, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα λαμπερό πρόσωπο από την εταιρεία Vivify, όπως το δικό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Φιλάκια πολλά! I'm